Στην παρατεταμένη περίοδο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού διαδέχτηκαν ήπιες καιρικές συνθήκες ανάλογες της εποχής και όπως όλα δείχνουν, οι επόμενες ημέρες σηματοδοτούν την αρχή του φθινοπόρου. Με τη θερμοκρασία να πέφτει τις βραδινές και τις πρωινές ώρες, οι συνθήκες αλλάζουν χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες και το ρυθμό όσων συνεχίζουν τις διακοπές τους. Οι δυτικοί άνεμοι θα είναι επικρατέστεροι τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας και αυτό φυσικά επιτρέπει στη θερμοκρασία, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ημέρας, να ανεβαίνει σε υψηλότερα λίγο επίπεδα, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών οι θερμοκρασίες έχουν ήπια χαρακτηριστικά, μιας και επιστρέφουν σε επίπεδα κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα στην ενδοχώρα αρκετά χαμηλότερα. Αύριο Κυριακή θα διατηρηθούν καλές καιρικές συνθήκες στην Κρήτη με τους ανέμους να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τις βραδινές ώρες όμως θα εξασθενούν. Η θερμοκρασία αναμένεται ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας και των πρωινών ωρών θα κυμαίνεται κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου για τις παράκτιες ζώνες καθώς επίσης και τις αστικές περιοχές, ενώ στην ενδοχώρα και στα ορεινά οι ελάχιστες τιμές φαίνεται να πέφτουν και κάτω από τους 18 βαθμούς Κελσίου, δίνοντας όχι μόνο αίσθημα δροσιάς αλλά και αίσθημα λίγου κρύου. Από την ερχόμενη Πέμπτη οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, δίνοντας μια πιο φθινοπορεινή νότα στο σκηνικό, αφού η θερμοκρασία θα πέσει σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Οι βοριάδες δεν ενισχύονται ιδιαίτερα, κυρίως για τις βόρειες περιοχές. Η έντασή τους θα κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ και στις νότιες περιοχές θα είναι πιο ενισχυμένοι, ξεπερνώντας τα 5 με 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία αναμένεται ότι σαν μέγιστες τιμές θα διαμορφωθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, βέβαια στα νότια θα είναι λίγο υψηλότερες, ενώ οι ελάχιστες τιμές και πάλι θα τις δούμε να πέφτουν στην ενδοχώρα, ιδιαίτερα κάτω από τους 18 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Αν και τα προγνωστικά μοντέλα πιθανό να αλλάξουν, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου οι συνθήκες προβλέπεται να είναι ακόμη πιο φθινοπορεινές.